Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση, ειδικά σε ένα ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Από εδώ, από το κέντρο της Αριστοτέλους, βέβαια, σε λίγες μέρες θα μας επισκεφτείτε, εκτιμώ, κύριε Αλεξιάδη, και εσείς. Θα έρθετε στη ΔΕΘ. Προγραμματίζουμε να ανέβουν πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω τώρα για το δικό μου πρόγραμμα, αλλά θα είναι πολύ ευχάριστη για όλους μας. Αν έρθετε να περάσετε και από το περίπτερό μας, να σας δούμε και από κοντά και να τα πούμε κιόλας και από κοντά, θα ήταν μεγάλη μας χαρά. Και αν έρθετε Θεσσαλονίκη, να έρθετε και στο υπέροχο μπαλκόνι μας. Απλά, κύριε Αλεξιάδη, η επικαιρότητα τρέχει. Και όπως καταλαβαίνετε, το θέμα μας, επειδή είστε κι εσείς άνθρωπος των οικονομικών, θα ήθελα να μου πείτε λιγάκι τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ως προς τα οικονομικά. Τι πήγε στραβά? Το ΣΥΡΙΖΑ ως προς τα οικονομικά είναι το επικοινωνιακό του λάθος. Μόνο αυτό είναι ως προς τα οικονομικά? Δεν είπα μόνο. Λέω, το μεγαλύτερο λάθος είναι το επικοινωνιακό. Διότι στα οικονομικά γίναν πάρα πολλά τα οποία δεν επικοινωνήθηκαν, δυστυχώς, και με δικά μας λάθη, αλλά και με τον πόλεμο που δεχθήκαμε, στους πολίτες. Γι' αυτό βλέπετε τώρα ότι η νέα κυβέρνηση παίρνει μέτρα τα οποία είτε είχαμε ξεκινήσει εμείς, είτε είχαν προετοιμαστεί από τη δική μας περίοδο, και τα εμφανίζει ως δικά της μέτρα, πολλές φορές δε και με τη γνωστή υπερβολή της προπαγανδιστικής τακτικής. Κύριε Αλεξιάδη, θα μου πείτε για τον ένφια τώρα, ότι ψηφίστηκε το 18 και τελικά έρχεται η Νέα Δημοκρατία εδώ να τον εφαρμόσει, φαντάζομαι, για να σας προλάβω. Δεν γινόταν διαφορετικά να βγάλουμε για νωρίτερα τα καθαριστικά του ένφια, αλλά εμείς δώσαμε τη μεγαλύτερη μείωση που είχε αυτός ο φόρος από τότε που νομοθετήθηκε επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας, για να μην ξεχνούμε ποιοι φέραν το φόρο αυτό. Μα εσείς θα τον καταργούσατε όμως, κύριε Αλεξιάδη. Γιατί βιάζεστε, περιμένετε να με ακούσετε. Βεβαίως εμείς και δεν προλάβαμε να το καταργήσουμε, αλλά κάναμε μια μεγάλη μείωση στο φόρο, 260 εκατομμύρια, και στις εκλογές του 2015, το Σεπτέμβριο, καταθέσαμε στο ελληνικό λαό το πρόγραμμα που πετύχαμε σε συμφωνία με τους θεσμούς και ψηφίστηκε από τον ελληνικό λαό και από 222 βουλευτές. Για να έρθουμε όμως τώρα στο σήμερα και σε αυτά που αφορούν τους πολίτες. Εμείς περιμένουμε τις επόμενες μέρες στη Θεσσαλονίκη από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να ξεκαθαρίσει τι επιπλέον θα κάνει από αυτά τα οποία έχει κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Διότι μέχρι χτες ακούγαμε ένα αφήγημα ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε μια καταστροφική πολιτική στην οικονομία, αλλά στην οικονομία τα βήματα που έκανε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ επιτρέπουν να κάνει όσα κάνει σήμερα η κυβέρνηση. Περιμένουμε να μας πει τι παραπάνω θα κάνει από αυτά. Κύριε Αλεξιάδη, μιλήσατε για επικοινωνιακά λάθη σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Δηλαδή, ας πούμε, τι έπρεπε να γίνει και δεν έγινε από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Τι έπρεπε να επικοινωνήσετε ως άνθρωπος των αριθμών? Είστε από τους ειδικούς και δεν επικοινωνήθηκε σωστά. Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Για 10 μέρες ακούμε τον κύριο Γεωργιάδη να προπαγανδίζει και να λέει παντού ότι αυτή η κυβέρνηση κατήργησε όλα τα χαρτιά που αφορούν την αίτηση για την πρώτη κατοικία και η αίτηση θα γίνεται ηλεκτρονικά. Αυτό δεν ακούμε εδώ και μια εβδομάδα, 10 μέρες από τον κύριο Γεωργιάδη, και ότι αυτή η κυβέρνηση έλυσε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν. Αυτό ακούμε. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η κατάργηση κάθε έντυπη διαδικασίας, δηλαδή η κατάργηση του να πάει κάποιος να στηθεί ουρές, να καταθέσει χαρτιά κτλ., η γενιά του κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έφτιαξε και τη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Η κατάργηση όλων των χαρτιών έγινε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Το μοναδικό χαρτί που είχε μείνει είναι το πιστοποιητικό βαρών, το οποίο έπρεπε, το μοναδικό χαρτί, το οποίο έπρεπε να προσκομίσει κάποιος από το υποθηκοφυλάκιο, επειδή υπήρχε πρόβλημα με τα υποθηκοφυλάκια της χώρας, όχι με ευθύνη της κυβέρνησης, με ευθύνη άλλου φορέα. Η νέα κυβέρνηση κατήργησε το μοναδικό χαρτί. Το εμφανίζει λοιπόν σαν να είναι κάτι δικό της. Θα έπρεπε εμείς να έχουμε κάνει περισσότερη επικοινωνιακή δουλειά πάνω σε αυτό το ζήτημα και να έχουμε ενημερώσει περισσότερο τους πολίτες. Με τις 120 δόσεις τι πήγε στραβά σε εσάς και τώρα μπαίνουν περισσότεροι? Ή τέλος πάντων φαίνεται να ανασάνει περισσότερο ο κόσμος? Τι κάνατε εσείς και τι κάνουν οι καινούργοι? Καταρχάς, εγώ σε καμιά περίπτωση δεν θα ρίξω την ευθύνη για το ότι χάσαμε τις εκλογές στους πολίτες. Εμείς κάναμε τα λάθη και όχι οι πολίτες. Και αυτά τα λάθη διερευνούμε αυτή την περίοδο σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ και σε επίπεδο Κεντρικής Επιτροπής και Στελεχών. Δεν θέλω όμως να μηδενίσω το τεράστιο έργο που έγινε
επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ, όπως και η επαναφορά των 120 δόσεων, διότι ακούμε για 120 δόσεις και νομίζει ο πολίτης ότι είναι κάτι το οποίο ήρθε από τη Νέα Δημοκρατία. Από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ήρθε αυτό. Η Νέα Δημοκρατία καλά έκανε και μπράβο της, και έκανε οριακές βελτιώσεις. Δηλαδή έβαλε και τα νομικά πρόσωπα, αύξησε το ποσό, το όριο για να υπαστεί κάποιος κτλ. Αλλά οι 120 δόσεις είναι έργο ΣΥΡΙΖΑ από το 2015. Και επειδή καλό είναι να θυμόμαστε την οικονομική και την πολιτική ιστορία του τόπου, να σας θυμίσω ότι όταν το 2015 είχαμε το δημοψήφισμα και κάποιοι ήταν υπέρ του μένουμε Ελλάδα και τα διάφορα μένουμε Ευρώπη και διάφορα άλλα που ακούγαμε, ένας από τους όρους αυτών που στηρίζαν το ναι στο δημοψήφισμα ήταν η κατάργηση των 100 δόσεων που είχε φέρει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ τότε. Να μην τα ξεχνούμε λοιπόν αυτά. Ναι, βέβαια και εσείς αποφασίσατε να μείνουμε Ευρώπη ως ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Αλεξιάδη, έτσι. Και καλά θυμόμαστε. Κάναμε. Και καλά κάναμε. Θυμόμαστε όλες αυτές τις πολύ ωραίες διαπραγματεύσεις. Εμείς δώσαμε έναν αγώνα το πρώτο εξάμηνο του 2015, με λάθη, παραλήψεις, αυταπάτες, καθυστερήσεις, τα έχουμε πει. Καλά κάναμε και δώσαμε τον αγώνα. Και πολύ σωστά μετά κάναμε το συμβιβασμό, ο οποίος έσωσε τη χώρα, και αυτός ο συμβιβασμός με εμπιστοσύνη στους πολίτες κατατέθηκε μετά στους πολίτες στις εκλογές που έγιναν, αφού προηγούμενα είχε ψηφιστεί από τον κοινοβούλιο από 222 βουλευτές, και οι πολίτες ενέκριναν το πρόγραμμά μας, στο οποίο δεν υπήρχε κατάργηση του έμφυα, για να σας πω για το προηγούμενο, επειδή καλά κάνατε και μου πήρε το καρφί. Κύριε Αλεξιάδη, επειδή είστε άνθρωπος των φορολογικών και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είπατε για τις 120 δόσεις, τις ξεκίνησε ο ΣΥΡΙΖΑ, ήρθε η Νέα Δημοκρατία και τις βελτίωσε. Βέβαια, Ειρήνη, εδώ πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με όσα τουλάχιστον βλέπουν το φως της δημοσιότητας, την προηγούμενη ρύθμιση των 120 δόσεων που υπήρχε, οι πολίτες δεν την προτίμησαν σε σχέση με τη νέα πλατφόρμα η οποία άνοιξε μόλις πριν από λίγες ώρες. Ναι, γιατί ήταν βελτιωμένη, αυτό είπε ο κύριος Αλεξιάδη. Και κύριε Αλεξιάδη, ακριβώς επειδή είστε ο άνθρωπος των φορολογικών και τα γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, γιατί δεν έγιναν αυτές οι βελτιώσεις εξ αρχής ώστε να μπορέσουν να μπουν περισσότεροι άνθρωποι, να μπορέσουν να ενταχθούν περισσότεροι? Γιατί είχαμε ένα οικονομικό βάρος, έτσι. Βλέπουμε εδώ τα στοιχεία του ΟΣΑ, ο μέσος όρος, καταρχήν η επιβάρυνση, έλεγε ο ΟΣΑ το 2018 στην Ελλάδα, ήταν γύρω στο 40%. Η φορολογική, η συνολική φορολογική επιβάρυνση. Για μια χώρα που ήταν σε ύφεση. Τη ημέρα που θα την έχετε μόνο εσείς, δεν την έχει κανένα άλλο. Σας ακούμε. Σε ό,τι αφορά τις 120 δόσεις, είμαστε η κυβέρνηση που από το 2015 παραλάβαμε ένα συγκεκριμένο τοπίο. Πέραμε τις 100 δόσεις τότε, τις 120 δόσεις αργότερα. Βεβαίως και έπρεπε να κάνουμε πολύ περισσότερα με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και ταχύτητα. Αυτό τα είπα και πριν, δεν θέλω να επανέλθω. Και εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που δεν αναλαμβάνονται τις πολιτικές και τις προσωπικές μου ευθύνες για ό,τι έχουν γίνει. Απλά δεν μηδενίζω το τεράστιο έργο που έγινε επί κυβερνήσεων ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στην είδηση της ημέρας τώρα. Ακούτε, διαβάζετε αυτές τις δηλώσεις του ΟΣΑ και διάβασα χθες και μια δήλωση του κυρίου Σταϊκούρα για τους 29 άδικους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ που μεγαλώσαν τη φοροδιαφυγή. Ακούστε λοιπόν την είδηση. Δεν θα ακουστεί στη Θεσσαλονίκη από αυτά που μαθαίνω από το Υπουργείο Οικονομικών η κατάργηση ούτε ενός από τους 29 άδικους μέσα σε εισαγωγικά φόρους για τους οποίους μιλούσε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά και μίλησε και στα υπουραστές. Και το ερώτημα είναι πώς η Νέα Δημοκρατία που μας είχε ξεκουφάνει όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα να μιλάει για 29 άδικους φόρους του ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα καταργήσει ούτε έναν? Ή πώς η Νέα Δημοκρατία η οποία υιοθετεί την οικονομική ατζέντα του ΣΥΡΙΖΑ και τα επιτεύγματά μας δεν υλοποιεί αυτό το οποίο εμείς συμφωνήσαμε με τους θεσμούς και είχαμε ξεκινήσει την υλοποίησή του, την κατάργηση της άδικης προκαταβολής φόρου? Αλλά να σας πω ποια είναι η απάντηση. Τελειώσαν οι εκλογές. Και αφού τελειώσαν οι εκλογές, θυμίζει εκείνο το οποίο είχε πει ένας πολιτικός, ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις δεσμεύουν αυτούς τους οποίους απευθύνονται. Και δυστυχώς στη Θεσσαλονίκη, μέχρι την Κυριακή το βράδυ, θα οριστικοποιηθεί τι από αυτά που έλεγε η Νέα Δημοκρατία προεκλογικά θα ισχύσει ή όχι. Εσείς το αποκλείετε δηλαδή να υπάρχουν 29 αυτοί φόροι, απλά να είναι μειωμένοι? Μακάρι να βγει και να τους μειώσει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά εγώ από τις πληροφορίες που έχω και σας είπα την είδηση, είναι ότι από αυτούς τους 29 άδικους φόρους, μέσα στις εισαγωγικά το άδικους, δεν θα εξαγγελθεί η μείωση κανενός. Μακάρι να βγει και να εξαγγείλει και τη μείωση και των 29. Εσείς τους λέτε άδικους, αφού καταλαβαίνατε τόσα χρόνια ότι είναι άδικοι, γιατί τους διατηρούσατε? Έχουμε απαντήσει πολλές φορές αυτό το ερώτημα, να σας το πω. Εμείς παραλάβαμε μια χώρα σε οικονομική κρίση και κατάρρευση το 2015.
την οποία οδηγήσαν οι πολιτικές Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ. Δεν οδηγήσαμε εμείς τη χώρα σε κατάρρευση. Εμείς λοιπόν δεν βάλαμε τη φωτιά στο δάσος. Εμείς έπρεπε να σβήσουμε τη φωτιά στο δάσος και αυτό κάναμε. Και έρχονται τώρα αυτοί που βάλαν τη φωτιά στο δάσος να μας κάνουν παρατηρήσεις για την περίοδο πυρόσβεσης. Αλλά για να έρθουμε στο προκείμενο, κάναμε πάρα πολλά από το 2015 στο 2019. Δεν προλάβαμε να τα κάνουμε όλα ή δεν προλάβαμε να τα επικοινωνήσουμε όλα στους πολίτες. Κύριε Αλεξιάδη, σίγουρα κάθε κυβέρνηση έχει καλές προθέσεις και θέλει να κάνει κάτι καλό. Και κανείς δεν αμφισβητεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πιθανότατα να ήρθε με καλές προθέσεις. Απλά είχατε τελείως διαφορετική άποψη. Και εδώ τίθεται το ερώτημα πολλές φορές, αν πρόκειται για άγνοια ή αν πραγματικά γνωρίζατε πράγματα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, ήρθατε με καταργήσεις φόρων, κατάργηση του ένφια, φοροαπαλλαγές. Πανταούλια που θα χτυπάνε και θα χορεύουν οι αγορές. Μισό λεπτό. Γιατί μια κουβέντα που έχει γίνει πολλές φορές, αλλά αυτό βάζει το θέμα, εγώ θα πρέπει να απαντήσω. Μιλάτε για τις προπροηγούμενες εκλογές. Δεν μιλάτε για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015, μιλάτε για τις εκλογές του Ιανουαρίου του 2015. Εντάξει, συγγνώμη, καλά κάνετε και το καλά κάνετε και το θυμίζετε εκείνο. Απλά σε έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, σε μια επόμενη εκπομπή, ας τεθεί το ερώτημα, ρε παιδιά, εσείς αυτά που λέγατε στο Ζάπιο, πώς τα ξεχάσατε μετά? Διότι αυτό το ερώτημα δεν ακούω να τίθεται πολλές φορές, μάλλον δεν φτάνει ο δημοσιογραφικός χρόνος για να σας πειράξω και εγώ το λέω αυτό. Μάλιστα. Βεβαίως εμείς λοιπόν τον Ιανουάριο του 2015 δεν καταφέραμε αυτό το οποίο είχαμε ως πρόγραμμα να το υλοποιήσουμε. Υλοποιήσαμε όμως πάρα πολλά και μην ξεχνάτε ότι εμείς τον Ιανουάριο του 2015 παραλάβαμε μια χώρα όπου ο απερχόμενος υφυπουργός οικονομικών έλεγε ότι δεν θα έχουμε λεφτά να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις και παραδώσαμε μια χώρα με 37 δις αποθεματικό, μια χώρα με πολύ καλούς ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης, μια χώρα η οποία έχει ξαναμπεί σε τροχέα. Καλά, κοιτάξτε, αυτό με τις συντάξεις είναι λίγο ένα θέμα που καίει, έτσι. Γιατί λένε ότι ο κύριος Κατρούγκαλος ετοιμάζεται να δώσει μέχρι 24.000. Είχαμε τη 13η σύνταξη που δεν ξέραμε αν θα καθιερωθεί, αν θα είναι επίδομα. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Αυτό, είναι, αυτό που σας είπαν είναι παραπληροφόρηση. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Έχει απαντήσει η κυρία Αξιόγλου με πλήρη επάρκεια. Θα είναι και στη Θεσσαλονίκη. Θα σας τα κάνει πιο αναλυτικά αυτά. Αλλά μια και είπατε για τις συντάξεις, παράκληση, όταν βγάλετε κάποιον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, και να σας πω και την άλλη είδηση, πείτε του να σας εξηγήσει πότε θα σταματήσει η επιβάρηση ασφαλιστική που μας μιλούσαν μέχρι τις εκλογές. Θυμόσαστε τι λέγανε, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει επιβαρύνει πάρα πολύ ασφαλιστικά ελεύθερους επαγγελματίες και διάφορους άλλους. Πότε λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θα ξεκινήσει να ελαφρύνει αυτούς τους πολίτες? Δεν πρόκειται να ακουστεί κάτι τέτοιο στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και εμείς περιμένουμε εκείνες τις αναλύσεις που ακούγαμε τα Σαββατοκύριακα, ότι για έναν πολίτη ο οποίος έχει ένα εισόδημα 80.000 ευρώ π.χ., γιατί για αυτά τα εισόδηματα κάποιοι αγωνιούσαν, πληρώνει ένα μεγάλο ποσοστό φόρων. Περιμένουμε λοιπόν για αυτό τον πολίτη να ακουστούμε. Την επένδυση στο ελληνικό, κύριε Αλεξιάδη, πώς τη βλέπετε που ξεκίνησε αμέσως μετά τις εκλογές? Ξεκίνησαν οι όλες οι διαδικασίες. Όταν λέτε ξεκίνησε η επένδυση, είδατε καμιά μπουλντόζα να παίρνει στο ελληνικό? Ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναφέρει ότι το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν να μπαίνουν εκεί μπουλντόζες. Το προσεχές διάστημα είναι κάτι το οποίο ακούμε. Αλλά επειδή ακούγαμε για μια εβδομάδα μετά τις εκλογές, αυτό πήγε λίγο πιο πίσω, πάει πιο πίσω, μετά κάτι ακούστηκε για τον καινούργιο χρόνο. Εμείς βεβαίως και θέλουμε να ξεκινήσει η επένδυση στο ελληνικό. Αν συγκρίνετε τις κυβερνήσεις από τότε που σταμάτησε να λειτουργεί το ελληνικό μέχρι σήμερα, τι παρέλαβαν, τι παρέδωσαν, ήμασταν η κυβέρνηση που έκανε τα περισσότερα για το ελληνικό από οποιοδήποτε άλλη. Σε επίπεδο επενδύσεων, η κυβέρνησή σας έκανε αυτά τα οποία μπορούσε να κάνει, είστε ικανοποιημένος εσείς από αυτούς οι οποίοι ήρθαν? Με στοιχεία που παρέδωσε ο κύριος Λόης Λαμπριανίδης σε άρθρο του από τον Ιούνιο του 2019, έχει αναφέρει αναλυτικά όλα αυτά που έχουν γίνει σε επίπεδο επενδύσεων. Γενικά ως κυβέρνηση θα μπορούσαμε να κάνουμε και σε αυτό και στα άλλα ζητήματα πολύ περισσότερα. Αλλά μια και είμαστε στο θέμα του ελληνικού, εμείς λοιπόν θέλουμε να τηρηθεί ο νόμος και η τάξη, να υπάρχουν δηλαδή όλες τις διαδικασίες που υπάρχουν οι ελεγκτικές στο ελληνικό δημόσιο, και κάποια στιγμή να μπει μπουλντόζα και κάποια στιγμή η Νέα Δημοκρατία να απαντήσει. Από τότε που σταμάτησε να λειτουργεί το ελληνικό μέχρι το 2014, γιατί δεν προχώρησε την επένδυση του ελληνικού? Μάλιστα. Άρα λοιπόν, κύριε Αλεξιάδη, αντιλαμβάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για πυροτεχνήματα, έτσι, μια και ξεκινάει τώρα. Είναι το κλασικό ανέκδοτο, δεν έχετε χρόνο να σας το πω όλο.
με τον πολιτικό που επιλέγει αν θα πάει στην κόλαση ή στο παράδεισο. Λοιπόν, τελείωσε η προεκλογική περίοδος. Τώρα οι πολίτες καταλαβαίνουν ότι αυτά τα παχιά λόγια που ακούγαν δεν είναι κάτι τα οποία θα συνεχιστεί. Και επειδή πριν τις εκλογές ακούγαμε από δημοσιογράφους, μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολιτικούς για τη συμφωνία των Πρεσπών, για τους Μακεδονομάχους και όλα τα άλλα θέματα, και με ευαισθησία γιατί γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Μακεδονία, περιμένω να όλοι αυτοί οι πατριώτες μέσα εισαγωγικά και όλοι αυτοί οι οποίοι μας κατηγορούσαν, τι λένε τώρα για την κυβερνητική του Κολοτούμπα στο θέμα της συμφωνίας των Πρεσπών. Μάλιστα. Μόνο εκεί έχετε κατηγορηθεί για Κολοτούμπα. Όχι, εγώ σας λέω το συγκεκριμένο, διότι ακούγαμε πάρα πολλά για το θέμα αυτό και τώρα ξαφνικά έχει πέσει η γη ηχθείως. Δεν ακούμε τίποτε. Ακούμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να εκθιάζουν το πόσο καλή είναι η συμφωνία. Κοιτάξτε, για να είμαστε δίκαιοι, ο ΣΥΡΙΖΑ με το θέμα των Πρεσπών εδώ πήρε πολύ καλά ποσοστά. Σε όλη τη Μακεδονία αποδείχθηκε, γιατί οι πολίτες έχουν κρίση. Για να είμαστε... Σε όλη τη Μακεδονία αποδείχθηκε ότι η συμφωνία των Πρεσπών σε σχέση με άλλες περιοχές της Ελλάδος δεν επηρέασε τα εκλογικά μας ποσοστά. Διότι οι πολίτες πλέον καταλαβαίνουν το τι ακριβώς έγινε και έχουν πλέον διαπιστώσει. Κοιτάξτε, βέβαια, ναι, αν ήταν καλή ή όχι, θα το κρίνει η ιστορία. Η ιστορία βεβαίως. Αλλά μακάρι σε μια επόμενη συζήτηση να κάνουμε μια αναλυτική συζήτηση για αυτά τα θέματα. Γιατί εγώ, επειδή κατάγομαι προσφυγική καταγωγή από παππούδες και γιαγιάδες, να κάνουμε μια συζήτηση και να έρθει εκεί κάποιος από τους εκπρόσωπους αυτών των πατριωτών που μας κατηγορούσαν εμάς και να μας πει: η Σμύρνη είναι ελληνική, η Κωνσταντινούπολη είναι ελληνική, η Καπαδοκία είναι η καταγωγή μου, η καταγωγή μου είναι κύριε ελληνική. Κύριε Αλεξιάδη, να τα συζητήσουμε αυτά. Κύριε Αλεξιάδη, να σας πάω λίγο σε ένα άλλο θέμα πριν σας χαιρετήσουμε, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι και εσείς έχετε βαρύ πρόγραμμα. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε τι γίνεται στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, στη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει με αφορμή την μετεξέλιξη του κόμματος. Και ενδεχομένως αυτές τις διαρροές, τις δηλώσεις οι οποίες βγαίνουν προς τα έξω. Αμφισβητείται ο κύριος Τσίπρας, αμφισβητούνται οι πολιτικές της ηγετικής ομάδας της αξιωματικής αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε, υπάρχει μια μερίδα δημοσιογράφων και μια μερίδα μομοέδεν, ενώ σας πει προσωπικά, που όταν βρίσκουν χρόνο από τις αγιογραφίες που γράφουν σε υπουργούς και σε διάφορα άλλα στελέχη κυβερνητικά, ασχολούνται και με τα δίθεν εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ και προσπαθούν να ανακαλύψουν ότι υπάρχει θέμα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Άρα είστε μια ωραία ατμόσφαιρα στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό μου λέτε? Θα σας πω τι είμαστε. Είμαι ένα ανοιχτό δημοκρατικό κόμμα, το οποίο έχασε τις εκλογές, κάνει μια συζήτηση. Μάλιστα. Ανοιχτή δημοκρατική, με ανοιχτές συγκεντρώσεις. Στην Πάτρα προχθές πάνω στους κουρδές έκανε ανοιχτή συγκέντρωση. Μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε και να ακούσει τους πολίτες. Στην οποία συζητάμε, γιατί χάσαμε πρώτα απ' όλα, τι φταίει, και συζητάμε ποια θα πρέπει να είναι η επόμενη πορεία του κόμματος. Ήδη η Κεντρική Επιτροπή έχει βγάλει μια απόφαση, το επόμενο διάστημα την εξειδικεύσουμε. Δεν υπάρχει αυτή η διάσταση της παγωμάρας και της εσωστρέφειας που θα έχουν κάποιοι να δώσουν. Και επειδή το έχω πει και άλλη φορά και θα το ξαναπώ, τα μόνα μαχαίρια που υπάρχουν στο ΣΥΡΙΖΑ είναι τα μαχαίρια στον πρώτο όροφο στο κηλικείο, όπου η αγαπημένη μας γωγό μας ετοιμάζει φαγητό κάθε μεσημέρι για μάλιστα να πάμε. Ούτε άλλο δεν υπάρχουν μαχαίρια. Κάτι τελευταίο, κύριε Αλεξιάδη. Την ταινία του Κώστα Γαβρά για το Βαρουφάκι, για τον Τσίπρα, θα τη δείτε, την έχετε δει? Εμένα, επειδή μου αρέσει πάρα πολύ ο κινηματογράφος, θα δω και αυτή την ταινία, όπως δούμε και πολλές άλλες ταινίες. Αλλά για το θέμα του κυρίου Βαρουφάκη, μια άλλη μέρα να έχετε. Θέλουμε χρόνο. Να έχουμε χρόνο, γιατί θέλουμε να μας πείτε και για τις ηχογραφίσεις. Τώρα εκεί που το πηγαίνει ο κύριος Στολέξης από τα δεξιά. Για πολλά έχω να σας πω, γιατί εγώ όταν πήγα στο Υπουργείο Οικονομικών τον Ιούλιο του 2015, έψαχνα τα αρχεία για να βρω έστω και μια σελίδα από το περίφημο πρόγραμμα του κυρίου Βαρουφάκη για την προδιαφυγή και το λαθρεμπόριο, και δεν βρήκα ούτε μια σελίδα. Μπορεί κάπου να έχει παραπέσει πίσω από τίποτα ηχογραφίσεις. Αλλά μια και λέτε για το θέμα των ηχογραφήσεων, μια κουβέντα και σε μια επόμενη φορά πολύ ευχαρίστως, είτε με τον ίδιο τον κύριο Βαρουφάκη αν μου κάνει την τιμή, είτε με οποιοδήποτε άλλο πρόσωπό του, να βγούμε και να συνομιλήσουμε. Όταν είσαι υπουργός οικονομικών, ορκίζεσαι και έχεις την ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου. Ο δημόσιος υπάλληλος, ό,τι λαμβάνει υπόψη, ό,τι ενημερώνεται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των καθηκόντων του, πρέπει αμέσως να ενημερώνει την υπηρεσία. Όταν λοιπόν ένας υπουργός έχει κάποιο στοιχείο, το κρατάει για τον εαυτό του, το καταθέτει στην αρμόδια υπηρεσία. Αν ο κ. Βαρουφάκης είχε κάποια αρχεία που σχετίζονται με τη χώρα και τη διαπραγμάτευση, έπρεπε να τα έχει καταθέσει στο Υπουργείο του
με εμπιστευτικό ή με απόρριτο πρωτόκολλο. Για να σας θυμίσω ότι η πολιτική ιστορία της χώρας ταλαιπωρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια όταν αντίστοιχες πληροφορίες που είχαμε για θέματα φοροδιαφυγής κάποιοι υπουργοί τα κρατάγαν στο γραφείο τους για δική τους χρήση. Άρα λοιπόν ο κύριος Βαρουφάκης δεν είχε ενημερώσει κανέναν, ούτε τον κύριο Τσίπρα που ήταν και φίλοι και όλα. Ο κύριος Βαρουφάκης, αν έχει κάποια αρχεία, είτε επειδή του τα στείλαν από το εξωτερικό κάποιοι, είτε επειδή τα κατέγραψε ο ίδιος, έπρεπε να τα έχει καταθέσει στο Υπουργείο του με απόρριτο ή με εμπιστευτικό πρωτόκολλο. Δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική ότι εγώ είμαι υπουργός και έχω μια πληροφόρηση για τον εαυτό μου. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Αλεξιάδη, σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια.